το πιο πρόσφατο γεγονός είναι η ανάληψη της ευθύνης από την αντιεξουσιαστική ομάδα πυροκροτητές κοινωνικών εξεγέρσεων, όπως λέγεται, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη και, όπως είχαμε υποθέσει από την αρχή, ήταν μια ένδειξη συμπαράσταση στον αρχικό Κώστα Σακά και την εκδίκαση της υπόθεσης που τον αφορά. Αυτό που συνέβη ήταν ότι στη 1.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης προς την Παρασκευή είχαν βάλει 3 γκαζάκια σε αυτοκίνητα στο πάρκινγκ του διοικητήριου της Καβάλας, περιέλουσαν τα οχήματα και με βενζίνη και όταν τα έβαλαν φωτιά είχε γίνει μεγάλη έκρηξη και η φλόγα αγκάλιασε το διοικητήριο σαν μανιτάρι, φάνηκε από όλη την Καβάλα δηλαδή η φωτιά αυτή. Έπεσε γρήγορα, αλλά οι ζημίες έγιναν στα 3 τουλάχιστον οχήματα, σε ένα λεωφορείο της περιφέρειας και σε 2 οχήματα της περιφέρειας και σε κάποια άλλα οχήματα μικρότερες ζημιές. Δεν είχαμε ευτυχώς ανθρώπινα θύματα, έγιναν ζημιές και στο διοικητήριο, στο κτίριο δηλαδή. Εκείνη την ώρα περαστικοί είδαν 20 με 30 άτομα περίπου με μαύρα ρούχα και κουκούλες να φεύγουν από την περιοχή. Έβαλαν φωτιά σε κάποιους κάδους στον πίσω δρόμο, στο δεύτερο δρόμο από την Ερυθρού Σταυρού, στην οδό Βενιζέλου. Χτύπησαν και κάποια ATM τραπεζών, τζαμαρίες τραπεζών και χάθηκαν στην οδό Φιλίππου. Τώρα, βέβαια, η φωτιά δεν έγιναν αντιληπτή, μιλάμε για το κέντρο της πόλης. Πώς δεν έγιναν αντιληπτή, 20-30 άτομα έγιναν αντιληπτή, αλλά δεν μπορούσε κανείς ούτε να τους εντοπίσει, ήταν με κουκούλες και με μαύρα ρούχα όλοι και με κάποια γκλόπς και τα λοιπά και κάναν τις ζημίες αυτές. Είχε ανάλογα περιστατικά στην Καβάλα Γιώργο Γανίτη, παλιότερα. Παλιά, τότε με μια περίοδο που ήταν σε όλη την Ελλάδα, μόνο τότε. Μάλιστα. Με την δολοφονία του είναι του η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτή η οργάνωση. Δεν την έχω ξανακούσει. Και εγώ δεν την έχω ξανακούσει. Δεν την έχω ξανακούσει. Τι προκάλεσε στην τοπική κοινωνία, σίγουρο είναι... Έχουν βγάλει και ανακοίνωση στο IndyMedia, στο γνωστό site των αναρχικών και αναλαμβάνουν εκεί την ευθύνη για την ζημιά που έγινε. Ήτανε να χτυπήσουν, όπως ήταν αναμενόμενο, στο δικαστήριο, γιατί εκεί χτυπάνε σε όλη την Ελλάδα, στα δικαστήρια, αλλά η αστυνομία φρουρούσε το δικαστήριο καλά και γι' αυτό το λόγο πήγαν στο διοικητήριο, γιατί ξέραν ότι εκεί μπορεί να γίνουν αντιληπτοί από την αστυνομία και να έχουν προβλήματα. Μάλιστα. Είναι πραγματικά κάτι ασυνήθιστο, αρχίζουν φαίνεται κάποια γεγονότα και δεν σοκάρουν ίσως όσο θα έπρεπε, όμως είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Μάλιστα, βεβαίως. Η βία δεν είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι δεν είναι τρόπος δημοκρατικής λειτουργίας με τίποτε. Έχει τους κινδύνους του, άλλωστε και όλα αυτά τα οποία καταστράφηκαν δεν είναι του παππού μου, είναι όλων ημών. Δηλαδή όλοι εμείς από τη φορολογία μας θα τα ξαναπληρώσουμε. Η ζημιά υπολογίζεται σε 150.000 ευρώ, λεφτά τα οποία θα βγουν από το Δημόσιο Ταμείο. Το Δημόσιο Ταμείο ποιος το πληρώνει? Εσύ και εγώ, όλοι οι φορολογούμενοι.